Με θετικό φακό αντικρίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρ Μισελ την ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες άρσης του αδιεξόδου στο Κυπριακό, σύμφωνα με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο κ. Μισελ είχε χθες το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εν ώψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες το διήμερο 23 και 24 Μαρτίου. Θα μεταβώ την προηγούμενη ακριβώς για να έχω συνάντηση με τον κ. Μισελ για να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα την προσέγγιση μας, όπως επίσης και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα θα γίνει συγκεκριμένη συζήτηση, έχουμε κάποιες ιδέες. Είχα την ευκαιρία χθες να αναφέρω και κάποια παραδείγματα, το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή μπορεί να βοηθήσει στο σπάσιμο του αδιεξόδου. Και αυτό θα πράξουμε. Μάλιστα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στις δηλώσεις του μετά από την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού σημείωσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προσωπικότητες που θα μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα ονόματα τα οποία με κάποια από αυτά ήδη έχω συζητήσει και ο ίδιος και ναι, στη συζήτηση με τον κύριο Μισελ και εφόσον δω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση θα μιλήσω συγκεκριμένα και για ονόματα. Δεν αποκλείεται μεταξύ αυτών των προσωπικότητων να είναι και η πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη. Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να έχει συναντήσεις και με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Μαρτίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό θα συναντηθεί στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενώ στις 15 Μαρτίου θα ακολουθήσουν οι χωριστές επαφές που θα έχει στην Κύπρο η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ρόσμαρι Ντι Κάρλο με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Τατάρ. Προσβλέπω στη συνάντηση με την κυρία Ντι Κάρλο. Θεωρώ ότι είναι θετικό ότι έρχεται στην Κύπρο, ειδικότερα πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να αναφέρω ότι στη συνέχεια θα μεταβεί και ίδια στις Βρυξέλλες για να συνοδεύσει τον Γενικό Γραμματέα που θα βρίσκεται εκεί. Η προσπάθεια μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Για σκοπούς προετοιμασίας της συνάντησης με την αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει την Πέμπτη συνάντηση με τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Colin Stewart. Στα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ έσπευσε να οξύνει περαιτέρω την ρητορική του, χαρακτηρίζοντας μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κύπρου το ψήφισμα 186 που ενεκρίνε τον Μάρτιο του 1964 το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το οποίο καλούνταν όλα τα μέλη του να σεβαστούν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφενός εγκαθίδρυσε την ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο νησί για να αποτρέψει τις επιθέσεις των Ελληνοκυπρίων που επιχείρησαν γενοκτονία κατά των Τουρκοκυπρίων και αφετέρου παρέδωσε τη δημοκρατία της εταιρικής σχέσης του 1960, η οποία ιδρύθηκε με την άσκηση των κυριαρχικών ίσων δικαιωμάτων των δύο λαών στην ελληνοκυπριακή ηγεσία, η οποία εκδίωξε τους Τουρκοκύπριους από την διοίκηση υπό την απειλή όπλων, καταπατώντας τους κανόνες δικαίου. Επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις χωρίς να προηγηθεί αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας στο ψευδοκράτος.